Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοκορομαχία, υπάρχει ένα πρόβλημα να αποδώσει ο ένας ευθύνες στον άλλον, ένα γαϊτανάκι ευθυνών. Δεν γίνεται, ειλικρινά το λέω, δηλαδή με θλίβια πίστευτα, δεν γίνεται ο λόγος της Εκκλησίας να είναι άκυρος, άκυρος ή ακόμα χειρότερα καταγγελτικός. Έχουμε βαρεθεί πραγματικά από μερικούς συγκεκριμένους, με όνομα τεπώνυμο, αναφέρετε εσείς νωρίτερα, να εκμεταλλεύονται τις στιγμές του πόνου και τις θλίψεις των ανθρώπων. Εγώ μίλησα για τον Αμβρόσιο, επειδή είπε αυτά τα περίφημα που είπε. Επειδή όμως εσείς μιλάτε σε πληθυντικό, κόψτε τα κηρύγματα, σε ποιον άλλον αναφέρεστε? Χθες κυκλοφόρησε άλλο ένα κείμενο ενός άλλου Μητροπολίτη, του Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως στην Πελοπόννησο, ο οποίος βέβαια σε πιο απλή γλώσσα, ή μάλλον αν θέλετε λίγο πιο ήπια, μεταξύ των άλλων είπε ότι επισύρουμε ως λαός και ως ανίκανη ηγεσία τη δίκαιη οργή του Θεού. Ότι ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από εμάς, ότι ο Θεός παίρνει από εμάς τη χάρη του. Και τέλος πάντων είναι καιρός για μετάνοια και πρέπει να αλλάξουμε ρου ζωής προκειμένου να μην επισύρουμε τις τιμωρίες αυτές ή την οργή του Θεού, τη δίκαιη. Λοιπόν, αναρωτιέμαι κοιτάξτε, βέβαια για ποιο Θεό μιλάνε. Ακριβώς αυτό. Κοιτάξτε, τα πράγματα εδώ είναι, ουσιαστικά δείχνουν για άλλη μια φορά το μεγάλο διχασμό που υπάρχει στο θεολογικό κόσμο, ο οποίος φυσικά δεν ενδιαφέρει βέβαια για τους απλούς ανθρώπους. Απλά το πω έτσι πολύ επιγραμματικά, μην κάνουμε ανάλυση ολόκληρη. Υπάρχουν δύο ρεύματα στον χώρο της Εκκλησίας. Υπάρχει ένα ρεύμα το οποίο λέει ότι θα σε κρατώ με το φόβο, θα σε απειλώ με οργή, θα σε απειλώ τέλος πάντων με τη δικαιοσύνη του Θεού, προκειμένου να είσαι κοντά στην Εκκλησία. Και υπάρχει και το άλλο ρεύμα, το οποίο λέει ότι θα σε γλυκαίνω με την αγάπη του Θεού, θα σου δείχνω το Θεό ως φως, ως αγάπη, προκειμένου και εσύ ο ίδιος να θελήσεις να μετέχεις αυτό το φως και να είσαι κοντά στην Εκκλησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο καθένας καταλαβαίνει ότι αυτά τα δύο ρεύματα για άλλη μια φορά, για μια κρίση που περνάει η χώρα μας τώρα, πάλι βγήκαν στην επιφάνεια. Τώρα, ωραία τους τα λέτε, επιτέλους κόψτε αυτά τα κηρύγματα, γιατί έχω μπροστά μου το κείμενό σας. Μπορεί κάποτε να βόλεψαν και να έφεραν οπαδούς στη θρησκεία και όχι πιστούς στην Εκκλησία, αλλά τώρα είναι τουλάχιστον γραφικά. Φαίνεται και από το συνεχώς μειούμενο πλήθος των οπαδών πλέον. Δεν αποστάτησε ο κόσμος και ειδικά οι νέοι άνθρωποι. Τα κλισέ της θρησκευτικής ναυθαλήνης δεν μπορούν. Ο Θεός είναι αγάπη τέλος. Τα ναι μεν αλλά είναι δικά μας αναχώματα. Ο λόγος της Εκκλησίας είναι φωτεινός, γιατί πρέπει να ρίξουμε πάνω του τη σκιά μας με ερωτηματικά. Και όλα αυτά Αγίας Παρασκευής και με Αγίου Παντελεήμονος. Ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ είναι ειρωνικό, γιατί σήμερα ο Άγιος Παντελεήμονος σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ιαματικός. Ιαματικός και ελεεί τους πάντες. Προσέξτε, τους πάντες ελεεί. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν μόνο ο χώρος της πολιτικής που κόκοροι κοκορομάχοι δίνουν το δικό τους ρεσιτάλ για θέσεις οφίτσια, καρέκλες, βιλαέτια. Αλλά δεν πάει πίσω η Εκκλησία. Εκεί, στην ίδια βάσανο είναι. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που διαβάσατε, ότι το Θεός είναι αγάπη, δεν είναι δικό μου. Ο Θεός είναι αγάπη, το αναφέρει έτσι ακριβώς, ο Θεός αγάπη εστί, ο Άγιος Ιάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο μαθητής του Χριστού, ενώ δεν έχουμε μέσα στη Βίβλο, μέσα στην Αγία Γραφή και ειδικά στην Καινή Διαθήκη να λέει κάπου ότι ο Θεός είναι τιμωρία ή ότι ο Θεός είναι οργή ή οτιδήποτε άλλο. Λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι φως. Απλά κάποιοι άνθρωποι παίρνουν κάποια χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστο στο βιβλίο και εννοείται ότι είναι μία από τις δύο πηγές της Αγίας Γραφής για το χώρο της Ορθοδοξίας, γιατί υπάρχουν μέσα προφητείες του Χριστού και διάφορα άλλα. Απομονώνουν λοιπόν κάποια χωρία, όπως κάνουν και με την Αποκάλυψη του Ιωάννη, αλλά αυτό είναι μια άλλη, ένα άλλο κεφάλαιο, και λένε: ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ο Θεός έκανε εκείνο, ο Θεός έκανε τ' άλλο. Το οποίο προσέξτε τώρα, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε, και αυτό πάλι δεν είναι δική μου ερμηνεία, είναι πράγματα που έχουν απαντηθεί από τον Χριστό και από τους Αγίους Πατέρες. Δεν είναι δηλαδή πρωτοφανή πράγματα αυτά. Έχουμε την προσπάθεια του ανθρώπου να προσεγγίσει τον Θεό με έναν τρόπο, αν θέλετε, φοβικό, αλλά είμαστε σε άλλους πολιτισμούς, σε άλλες εποχές. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη ζωή του Χριστού. Κάποια στιγμή συνάντησε ένα εκγενετή τυφλό και τον ρώτησαν οι μαθητές του, σκεφτόμενοι καθαρά Ιουδαϊκά και Εβραϊκά, «Κύριε, ποιος αμάρτησε και αυτός γεννήθηκε τυφλός?» Αυτός ή οι γονείς του, ήταν σίγουροι δηλαδή οι μαθητές, σκεφτόμενοι, ξαναλέω, με την παλαιοδιαθήκη κοινοτροπία, ότι από που κάποιος είναι ανάπηρος σημαίνει ότι υπάρχει αμαρτία στο ιστορικό της οικογένειας. Και τους απαντάει ξεκάθαρα ο Χριστός, κανείς δεν αμάρτησε. Δηλαδή δεν συνέδεσε με άλλα λόγια την ασθένεια του τυφλού με κάποια αμαρτία νωρίτερα. Και ένα ακόμα, όταν κάποια στιγμή δεν δέχτηκαν τον Χριστό και το κήρυγμά του, είπαν οι μαθητές τον Χριστό αγανακτισμένοι, «Μα Κύριε, δεν πρέπει τώρα να τους τιμωρήσουμε, κάτι να γίνει?» Και ο Χριστός τους είπε, «Δεν έχετε καταλάβει για ποιο λόγο ήρθα στον κόσμο». Δηλαδή είναι απίστευτο, να είμαστε στο 2018,
και να λέμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καεί, σε ανθρώπους οι οποίοι θρηνούν θύματα, ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι ο Θεός οργισμένος με τις αμαρτίες γενικά, ή δεν ξέρω αν υπονοούν και τις αμαρτίες των ανθρώπων δηλαδή, και γι' αυτό και καήκατε. Θα σας πω και κάτι άλλο, έτσι λίγο ηρωνικά. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, παράδειγμα, μια χώρα, δεν το εύχομαι φυσικά, στην οποία πιάσει μια αντίστοιχη πυρκαγιά και δεν καεί κανείς. Επειδή προφανώς εκεί είναι οι συνθήκες λίγο καλύτερες σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι εκεί. Όχι, εκεί τους αγαπάει ο Θεός και δεν υπάρχουν αμαρτωλοί. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι τραγικά πράγματα. Στα τραγικά πράγματα να ακούγονται από επίσημα χίλιοι εκκλησιαστικών ανθρώπων. Εντάξει. Ωραία. Το πολύ πολύ να σας βαρέσουν, με συγχωρείτε για τον τρόπο που εκφράζομαι, αλλά έτσι θα το κάνω, έτσι επιλέγω να το κάνω. Τόσο ο Αμβρόσιος, όσο και ο Γόρτινος και Μεγαλόπολεος, με αυτά που λέτε. Ναι, δεν με απασχολεί να σας πω κάτι, γιατί εγώ προσωπικά έχω μια τεράστια ευθύνη, κυρίως απέναντι σε νέο κόσμο. Και επειδή το έχουμε ξαναπεί αυτό την εκπομπή, σας έχω βαρεθεί κυριολεκτικά να βλέπω νέα παιδιά, τα οποία να μιλήσω κι εγώ με τη γλώσσα του λαού, να κόβουν λάσπη, να φεύγουν από το χώρο της Εκκλησίας και να φταίνε κάτι θρησκοληψίες και κάτι δυσεδαιμονίες και φοβικά σύνδρομα, τα οποία τους τα περνούν πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι γονείς τους, οι οποίοι δεν φταίνε, αλλά μεγάλωσαν με αυτές τις αντιλήψεις. Ότι ο Θεός θα σε τιμωρήσει αν δεν πας στην Εκκλησία, ο Θεός θα σε κάψει αν δεν νηστέψεις και όλα τα υπόλοιπα. Και τα νέα παιδιά σήμερα φεύγουν από το χώρο της Εκκλησίας, γιατί φταίνε όλα αυτά. Λοιπόν, κάποια στιγμή όλα αυτά θα πρέπει να πάνε στο καλάθι των αχρήστων. Εντελώς όμως. Δηλαδή, χωρίς περιστροφές.